Καλησπέρα. Το ανάλυσε το bypress.gr είναι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες μέχρι τις 3. Είμαι ο Αντώνης Σακαλιάς και δηλώνω περικυκλωμένος από Παναγιωτίδηδες. Σε περικυκλώσαμε πάλι. Πολύ Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Γιώργος και Αχιλλέας. Καλησπέρα σε όλους. Μετά από μια γεμάτη μέρα ποδοσφαιρικά και χαλιά είχαμε και βούρκους είχαμε και κλάσικο είχαμε και παιχνίδι με τρεις φορές την ταχύτητα του κλάσικου είχαμε την ίδια ώρα. Αυτό που σου έλεγα πριν, έτσι έβαλα στο ημίχρονο και λέω εντάξει, τι, εκεί βλέπουμε κλάσικο και εκεί παίζει εντάξει Everton City, ένα αγγλικό παιχνίδι έτσι. Ναι, και, εντάξει, το... επίπεδα πιο πάνω στον τομέα της ταχύτητας. Σε ταχύτητα, σε δύναμη και, ναι, και ναι, ναι. Σε όλα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά για να δούμε τι κρατάμε από όλα όσα είδαμε στις τόσων τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Στο παιχνίδι της Λαμίας με τον Ολυμπιακό, εγώ δεν το περίμενα τόσο, δεν περίμενα τόσο πολλά γκολ. Το περίμενα τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι χθες μπήκανε σύνολο 9 γκολ στα δύο παιχνίδια κυπέλλου, 3-3 Λαμία με τον Ολυμπιακό και 2-1 ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ, και από τα 8 γκολ στα 3 υπάρχει λάθος τερματοφύλακα, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Έτσι, δεν είναι το φυσιολογικό. 3 στα 9 γκολ να έρχονται από λάθος τερματοφύλακα, αλλά έχει να κάνει και ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού την απειρία του goalkeeper των Ερυθρολεύκων, του Χοντασιώτη που έκανε το λάθος, αλλά και στις συνθήκες που επικατάστασαν στο παιχνίδι, ανεξαρτήτως του εμπειρίας του Κότνη και του Πασχαλάκη. Εδώ όμως η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, εφόσον εκεί έχουμε επικεντρωθεί από την αρχή της εβδομάδας, εφόσον επακολουθεί το ντέρμπι, είναι ότι ο Ολυμπιακός και το Χουτεσιώτη στην εστία, που δεν θα παίξει την Κυριακή, είναι ο ΠΑΟΚ και τον Πασχαλάκη. Αν αυτό μπορεί να επηρεάσει κάπως έτσι μετά το λάθος που έκανε. Άλλη κουβέντα άνοιξε. αυτό το λάθος, αν έκανε καλά, τον έβαλε. Αν όντως έχει πρόβλημα στις εξόδους, αν θα το κουβαλήσει αυτό το λάθος, αν θα το σκέφτεται. Πολλά αν. Πολλά αν. Γεμίσαμε. Φτάνει, δεν θέλω άλλα. Δεν θέλω άλλα. Έχω την εντύπωση ότι από τα δείγματα γραφής του Πασχαλάκη, δεν νομίζω ότι κουβαλάει τα λάθη. Ναι, το είδαμε. Γενικά δεν νομίζω ότι κουβαλάει ακόμα και τα καλά παιχνίδια. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει μια κατηγορία τερματοφυλάκων που την έχω στο μυαλό μου, που ο τρόπος που παίζει είναι σαν να ξεχνάει τι έγινε το προηγούμενο πετάλεπτο. Ψυχρό αίμα που τα αφήνει. Να λέμε, ναι. Πασχαλάκη το έχει αποδείξει αυτό στον ΠΑΟΚ κατά διαστήματα και κυρίως μετά τον αποκλεισμό από την Μπενφίκα, που έφερε ευθύνη στα δύο γκολ, αν θυμάμαι. Είχε κάνει εκείνο το ελεύθερο λάθος και είχε ακούσει πολύ μουρμούρα τότε. Παρ' όλα αυτά συνέχισε ακάθεκτος και ακόμη καλύτερος. Εκεί ήταν και δύσκολο. Γιατί πρώτον ήταν πολύ μεγάλο το διακύβευμα για να μέτσει με την Μπενφίκα. Και δεύτερον, όσο περίεργο και να ακουστεί, ήταν. Και έγινε το παιχνίδι με την Μπενφίκα, μετά παίχτηκε μια αγωνιστική και μετά υπήρχε διακοπή. Και όλο αυτό σε τρώει. Γιατί ο μόνος τρόπος να ξεχάσεις είναι να ξαναπαίξεις. Έτσι. Και να έχεις στόχο να παίξεις καλύτερα. Να καλύψεις το λάθος. Να καλύψεις τα λάθη, ναι. Και όταν δεν έχετε το παιχνίδι, το περιμένεις πώς και πώς. Για να ησυχάσεις, να σου φύγει από πάνω. Αυτό που κάνουν μερικές φορές οι επιθετικοί που έχουν καιρό να σκοράρουν, που τεινάζονται, σκουπίζονται. Να τους φύγει το... Ναι, ναι, το κακό. Αυτή η κίνηση. Να τους φύγει από πάνω. Η κατάρα. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολιβέρα, πακέτο με τον Ίγκασον, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν είναι τους παίκτες που υπόθηκε ότι είναι έτοιμοι για να υποθεί, αλλά είναι έτοιμοι. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Ολιβέρα είχε 17 συμμετοχές στο πρώτο μισό της σεζόν και στον Ιανουάριο μέσα μπορεί να μην είχε αγωνιστεί, αλλά κανονικά συμμετείχε στις προπονήσεις. Απ' την άλλη, ο Ίγκασον ήταν σε περίοδο προετοιμασίας, μεν, αλλά από τις 19 Ιανουαρίου μέχρι τέλους Ιανουαρίου είχε παίξει 3 παιχνίδια με τη Ρόστοφ. Ένα 90 λεπτό και 2-45 λεπτά. Οπότε δεν τίθεται και τόσο το θέμα ρυθμού αγώνα. Η συζήτηση όταν άρχισε να γίνεται γνωστή η πρόθεση του ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφή, παύλα μεταγραφές, το τελευταίο 48ωρο
πριν το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, η κουβέντα που έγινε, η μία της πλευρά ήταν να ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι παίκτες, έτσι. Η άλλη πλευρά ήταν λόγω της χρονικής στιγμής ο βαθμός ετοιμότητάς τους. Και αυτό που προέκυπτε από το ρεπορτάζ ήταν ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για έναν και υπό προϋποθέσεις για δύο ποδοσφαιριστές που θα είναι έτοιμοι να παίξουν. Αλλά επειδή πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό το έτοιμο και δεν το έχουμε δει, έχουμε δει και τους έτοιμους που θέλανε καιρό, έχουμε δει έτοιμους να παίζουν και να ξαναπαίζουν ενώ δεν είναι έτοιμοι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Χέντρικ του Μαντούρο ήταν αρκετά γεμάτος όταν ξεκίνησε να παίρνει τα πρώτα του παιχνίδια από τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Μετά άρχισε να γίνεται πιο έτοιμος. Όσο έτοιμος ή όσο καλός ή κακός, δεν ήταν αυτό, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά ο βαθμός ετοιμότητας. Ετοιμότητα, εξετάζουμε. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο έδειξαν ετοιμότητα. Αν γυρίσουμε πίσω στα βίντεο που παρουσιάσαμε μέσω του Facebook του Repress, νομίζω ότι λες και πέσαμε διάνα, λες και τα είδανε και είπαν κάτσε να τα δείξω αυτά που έχουμε. Καλούς coach ότι Μαντώνη, έτσι. Έχουμε καλούς coach, Αχιλλέα. Έχουμε πολύ καλούς. Άμα δεν μπαινεύσεις το σπίτι σου. Λοιπόν, ο Ολιβέιρα έφερε τη μακρινή πάσα, η οποία απουσιάζει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν το έχει κάνει ένας άλλος παίκτης. Έφερε ακόμα και την ταχύτητα στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει αντίπαλο και να το κόψει, που το έκανε και αυτό. Όλα αυτά υπό το πρίσμα ενός αγωνιστικού χώρου που δεν είναι ο συνηθισμένος. Έτσι, ένα γήπεδο που ήταν βρεγμένο και ολοένα και βάρινε. Το οποίο παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά νομίζω ότι ο Ολιβέιρα, επειδή σε αυτόν περισσότερο έπεσαν τα βλέμματα, διότι είναι και από τα πιο ηχηρά ονόματα της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου, εγώ θα έλεγα και συνολικά, δηλαδή πρέπει να είναι μέσα στις top 3 μεταγραφές σε ποιότητα ποδοσφαιριστή που έγινε, άσχετα αν ο ένας ήρθε και έφυγε, ο Τουρέ, ήρθε ο Τουρέ. Θα μου πεις, ακόμα το θυμάσαι, έγινε. Πόσα παιχνίδια έπαιξε, 2, 3, 4, όσα έπαιξε. Ήταν ένα όνομα το οποίο δεν μπορείς να το βγάλεις από το τραπέζι. Θα μου πεις βέβαια στην θεωρία, αυτό το στην Ελλάδα παίζεις σβηστά, δεν το κατάφερε. Ούτε καν να έπαιξε, πόσο μάλλον σβηστά. Αλλά νομίζω ότι ο Ολιβέιρα είναι ένας παίκτης τον οποίο τον περιμέναμε γιατί είχε δημιουργήσει προσδοκίες στο όνομά του και όλα όσα συνόδευαν το βιογραφικό του. Ο Ίγκανσον έκανε όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά που είδαμε στο βίντεο. Δηλαδή, σαν να έβλεπα συνέχεια του βίντεο ήταν. Λες και είπε, ας δείξω τα best of μου. Εντάξει, και ό,τι μπορώ να κάνω. Αυτό που περιμέναμε, είδαμε, τον Ισλάνδο. Δυναμισμό στον αέρα. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει τάκλιν, σε κεφαλιά. Θα μπορούσε να έχει βάλει και γκολ. Την οποία την πήγε σωστά, έξυπνα, να πάει να την κάνει. Θα μου πεις τώρα θεωρία. Αλλά σε διαφορετικό τερέν μπορεί η μπάλα να έχει διαφορετική πορεία. Πήγε να την καρφώσει προς στο έδαφος και να την στείλει. Αλλά η δυναμική του στο να έχει καλό πάτημα για να αξιοποιήσει το όποιο ύψος έχει, γιατί δεν είναι και το ντερέκι. Άλλον παίχτη που να μου πέρασε από το σκάν, ο Σβιντέρσκι αρχίζει όλο και περισσότερο να μου θυμίζει αυτό το είμαι επιθετικός και θα προσπαθήσω να κάνω όλα όσα μπορεί να σκεφτεί κάποιος από ένα επιθετικό. Να βγω έξω από την περιοχή, να μπω στην περιοχή, να είμαι στη φάση. Χθες το έδειξε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θα έρθει κάποιος και θα πει ο Τσιντέρσκι τι δύο γκολ έχει βάλει. Δύο φορές ακούμπησε την μπάλα και την έστειλε τη μία από τα δύο μέτρα και την άλλη από τα 22 εκατοστά. Ωραία. Ας ήταν κάποιος άλλος εκεί. Α, μπράβο. Ήταν εκεί, τελείωσε. Είναι εδώ center for. Άμα δεν ήταν εκεί θα λέγαμε α, πού είσαι ρε εσύ, γιατί δεν είσαι εκεί. Οπότε δεν κοινά τα θέλουμε όλα δικά μας. Σημαντική παράμετρος και αυτή. Και γενικότερα μου άρεσε ο δυναμισμός, ο τρόπος ο οποίος υποδέχτηκε μπάλες, πήγε να μπει στην περιοχή.
γενικότερα αρχίζει και δουλεύει σε έναν ΠΑΟΚ που άλλαξε νοοτροπία στη μεταπρίγιο της εποχή και μαζί με τον ΑΚΠΟ που κουμπώνει σε αυτά τα στοιχεία. Να δούμε και ένα μήνυμα. Από τον Τόσκα δεν περίμενα τόσο καλό παιχνίδι να δω. Ίσως το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι τώρα στο ΠΑΟΚ. Ως κεντρικός αμυντικός. Ο Τόσκα ήταν πολύ προσεκτικός. Ναι, τα έκανε αυτά που έπρεπε. Δεν άφησε χώρους. Δεν προσπάθησε το σύνθετο. Μερικές φορές κάποιος που νομίζω ότι θέλει να δείξει κάτι μπορεί να το προσπαθήσει και σε τερένο όπως αυτό. Μπορεί να το πληρώσει πολύ εύκολα. Ένας φίλος λέει ότι για τον Ολιβέιρα ότι έφερε την απλότητα. Δεν τον αδικό σε αυτή την άποψη. Απλά μια πάσα για να φανεί απλή πρέπει να είναι όλα τα υπόλοιπα σωστά. Δηλαδή ο Ολιβέιρα, ειδικά σε εκείνο το κείμενο που έκανε στο Λιμνιό, που ήταν στη μεσαία γραμμή και την έστειλε στα πόδια στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, όντως το έκανε να φανεί απλό. Ο τρόπος τον οποίο κατέβασε την μπάλα και αυτό το σαν σκάψιμο είναι να τη στείλει εκεί που πρέπει. Αχιλέα, ζούμε για τις θεωρητικές κουβέντες, όπως ξέρεις. Τις? Τις θεωρητικές κουβέντες στο ποδόσφαιρο. Αυτές είναι που μας τρέφουν. Εντάξει, η απλότητα τώρα είναι κάτι το οποίο... Θα σου πω που θέλω να καταλήξω. Ο Ολιβέιρα για 18 θα είναι για την Κυριακή. Σίγουρα. Για 11 είναι. Συμφωνώ. Για 11 είναι τώρα λίγο... Δυσκολεύεσαι. Αμφίροπο το θέμα. Δυσκολεύεσαι. Κρατάς τη χημεία που έχεις τόσες αγωνιστικές... Ναι, γιατί εδώ δεν παίζουν μόνο ρόλο πράγματα αγωνιστικά. Έχω την εντύπωση ότι παίζουν ρόλο και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα σύνολο το οποίο περιμένει αυτήν τη σεζόν να πάρει όσα πράγματα θέλει, όσα πράγματα διεκδικεί εδώ και καιρό. Ένας άλλος φίλος στέλνει μήνυμα στον Ενρίκε να αναφερθείς. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι με εξαίρεση δύο λάθη πίσω και εκείνη τη βοήθεια του Γιαννούλη στο πρώτο γκολ. Καλό παιχνίδι με σημαντικά λάθη δεν συνάδει. Εγώ θα διαφωνήσω με το τι έκανε καλό παιχνίδι. Και εγώ διαφωνώ για τον Ενρίκε. Νομίζω ήταν από τους παίκτες που δεν άρεσαν χθες. Και θα σου πω και ο Γιώργο τι δεν μου άρεσε στον Ενρίκε. Ο Ενρίκε ξεκίνησε το παιχνίδι ως παίκτη συνόλου και προσπάθησε να παίξει σωστά στο χώρο και στον χρόνο που πρέπει. Και από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να παίζει λίγο περισσότερο ατομικά. Αυτή την αίσθηση μου έδειξε ως πρώτο δείγμα. Ναι. Στο μυαλό μου το δικαιολογώ γιατί θέλει να φανεί. Γιατί δεν είναι χθεσινός. Ξέρει πού να απευθυνθεί για να πάρει πληροφόρηση για το πού επιστρέφει. Και ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι εύκολη η παραμονή του στον ΠΑΟ. Και κάνει πράγματα για να φανεί. Καλά τα κάνει, απλά υπάρχει διαφορετικός τρόπος να τα κάνει. Πιο απλός. Πιο σύνδετος. Δηλαδή, αν κάποιος θυσιαστεί για το σύνολο, δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει και το εκτιμά αυτό, δεν θα το εκτιμήσει την περίπτωση σου γιατί σου έχει κάτι. Δεν νομίζω να άλλαζε αυτό. Αλλά αυτή την αίσθηση μου έδειξε ο Ενρίκε στο παιχνίδι του. Δηλαδή, υπήρχε ο Ενρίκε, ο Ολιβέιρα, ο Ίγκανσον, αυτοί οι τρεις παίκτες, να βάλω και το Σβιντέρσκι στην εξίσου, να τον βάλω. Που ήταν από εκείνους που είχα στο μυαλό μου ότι θα θέλουν περισσότερο να δείξουν πράγματα, γιατί προσπαθούν να φανούν. Ιδίως γιατί είναι καινούργοι και μπορεί να σκέφτεται κάποιος να έχει αμφιβολία αυτό που λέγαμε, αν είναι έτοιμοι. Ο Σβιντέρσκι τώρα μπήκε και καταλαβαίνει και ο ίδιος και εισπράττει, επειδή είχε αντίκτυπο η μεταγραφή του και στην Πολωνία. Και επειδή δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, δεν διαβάζει ελληνικό τύπο, δεν καταλαβαίνει. Ξέρει όμως ότι στην Πολωνία βλέπει δημοσίευματα που λένε ο Σβιντέρσκι που έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην Πολωνία, η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή και τι θα κάνει εκεί και νέο περιβάλλον, πώς θα αντέξει και όλα αυτά. Μέσω του συνόλου έδειξε πράγματα. Απλά νομίζω ο Ενρίκε το πήγε λίγο πιο πολύ στο ατομικό. Για μένα ο Ενρίκε, στον τωρινό ΠΑΟΚ,
είναι από τις καλύτερες επιλογές ενός προπονητή όταν παίρνει στραβώνει. Γιατί όταν δεν σου πάνε τα κανονικά, πρέπει να κάνεις τα κανόνιστα. Πρέπει να βάλεις έναν παίκτη ο οποίος. Απρόβλεπτο. Ναι. Θα είναι. Αρνητικά μπορεί να ακουστεί, αλλά ο ανακατοσούρας. Που θα μπει μέσα και θα πάρει 2-3 φορές την μπάλα. Να προσπαθεί να κρυθεί ένα φάουλ, να κάνει μια ατομική προσπάθεια. Έστω να ξεσηκώσει την κερκίδα με αυτόν τον τρόπο. Με μια ατομική προσπάθεια. Υπάρχουν παίκτες που, αν μπορούν να το κάνουν αυτό, το κάνουν. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που είναι εντελώς παίκτες συνόλου. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καλούπια. Ο κάθε παίκτης όπως βολεύεται πρώτον και ο κάθε προπονητής πώς τον αξιοποιεί τον κάθε παίκτη. Νομίζω ότι έχει κάτι να λύσει, να προσθέσει κάτι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα τα σημεία του ΠΑΟΚ και αυτά που περιμένουμε να δούμε και από τους νέους παίκτες. Και εντάξει, και ο Λουτσέσκου είπε ότι οι αλλαγές αυτές έπρεπε να γίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα, τώρα όλο το ενδιαφέρον είναι στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είδαμε και τον Δίας να σκοράρει. Εντάξει, και εκεί πολλές αλλαγές. Το μυαλό και εκείνων είναι. Και ο Δίας και ο Σολδάνο έδειξαν και αυτοί. Και ο Σολδάνο, ναι, πρωταγωνιστής. Ναι. Και αυτοί έτοιμοι. Το θέμα είναι, όπως μπαίνει το ερώτημα και για τον Ολιβέιρα, αν και κατά πόσο θα τους δούμε στην Τούμπα την Κυριακή. Ο Δίας φάνηκε σε παιχνίδι που δεν ήταν εύκολο για εκείνον. Για παίχτη με τρίπλα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Σε βαρύ αγωνιστικό χώρο, κοντά σε ομάδα στη Λαμία. Ο αγωνιστικός χώρος στη Λαμία ήταν πολύ πιο βαρύς και πολύ πιο επηρεασμένος από τη βροχή από ό,τι στη Νέα Σμύρνη. Έτσι πως είδα. Και ειδικά έχω στο μυαλό μου το τελευταίο 20 λεπτό και των δύο αγώνων. Εκεί πολύ στο γήπεδο μόνο έγινε μόνο βαρύ. Έχει πατηθεί. Ναι, ναι, ναι. Έχουν γίνει βαρύ και οι παίχτες. Έχουν βαρύνει. Κούραση, ναι. Όλα αυτά. Ο Δίας είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος έχει καλό κουβάλιμα μπάλας, έχει καλά γεμίσματα, ο Σολδάνο έχει καλά τελειώματα και με τα πόδια. Και μπράβο του, εγώ στον αέρα δεν περίμενα να δω κάτι διαφορετικό από αυτό που είδα τώρα. Είναι το στοιχείο του. Εκεί ξέρει να έχει καλά πατήματα, έχει δυναμικά πατήματα, κοντρολάρει πολύ το κεφάλι του. Με αυτό έγινε γνωστός, με αυτό δουλεύει. Αυτό προτάσει και αυτό κάνει σωστά. Είχαν ζουμί οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Παραδόξως. Ναι, 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 και για τους δύο. Και για τους δύο διεκδικητές του τίτλου, βέβαια. Έτσι. Και παλιότερα οι ομάδες που δεν είχαν λεφτά πάντα έλεγαν ότι είναι δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Είναι δύσκολο να, να βρούμε τώρα παίχτες. Όταν έχεις. Έτσι. Όταν πληρώνεις. Θα το βρεις. Το Γενάρη, τον Απρίλη, τον Μάρτι, όποτε είναι, ακριβώς. Θα πεις γεια σας, το πουλάτε αυτό, το πόσο, τόσο. Δεν δίνω τόσο, τα φύγεις, θα σε ξαναπεί, έλα λίγο να τα βρούμε και θα τα βρεις. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά της Everton με τη Manchester City και βεβαίως Αχιλλέα μου, την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπόρεσε να φτάσει στις 96 νίκες επί του Μπαρσελόνα, έμειναν 95. Δυστυχώς. Δεν απογοητεύτηκες όμως, Αντώνη, από την ισοπαλία. Εντάξει, υπάρχει ρεβάν στον Περναμπέο. Θα σου πω έτσι πως κυλούσε το παιχνίδι, τι ένιωθα πριν ξεκινήσει και το τι ένιωθα με το που τελείωσε. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέψαμε. Μέχρι τις 3 το ανάλυσε το παρεπρέστη.gr θα είναι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, εδώ στον Λίμπερο. Ξεκινήσαμε την αναφορά μας στα παιχνίδια του ελληνικού κυπέλου, τα χθεσινά, τα όσα είναι στη Λαμία και στη Νέα Σμύρνη, στους αγωνιστικούς χώρους, εκεί που η Λαμία και ο Ολυμπιακός ήρθαν με το βρετανικό 3-3, όπως διαβάζαμε πάλι στις εφημερίδες. Έτσι. Και ο Πανιόνιος ανέτρεψε τα δεδομένα και κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 2-1. Και πάμε τώρα στα εκτός συνόρων. Γιατί ξεκίνησα να λέω πριν τις διαφημίσεις, πριν το διάλειμμα, τη σκέψη μου πριν το παιχνίδι και τη σκέψη μου μετά το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ. Τη σκέψη μου πριν το παιχνίδι, επειδή δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με το αν τελικά, δηλαδή κάθισα να δω 9 η ώρα τις συνθέσεις και αυτά, έλεγα αν παίξει ο Μέση και μας τρέξουν, σφίξαμε. Αν δεν παίξει, τουλάχιστον να πάει καλά το μάτς, να μην μπει στο παιχνίδι ο Σουάρες, να μην μπει,
Γιατί το... έχω στο μυαλό μου το Σουάρες σαν παίχτη, όπου αν σου κάνει στην αρχή μια φάση και τον κόψει, δεν τον αφήσει να τελειώσει, τον ζωρεί λίγο, του βάζει λίγο κνευρισμό, τον βγάζει εκτός του παιχνιδιού. Αν στην πρώτη φάση νιώσει ότι σε έχω και θα σου κάνω και εντάξει, έβγαλε τον φύλακα, μετά σε πάει. Σε παίρνει από κάτω που λέμε. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Και ξεκινάει το match με το goal. Και είναι αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα όχι ισορροπημένο, ότι έγινε υπέρ τη Ρεάλ στο πρώτο ημίωρο. Ο Βινίσιος ήταν παντού αυτή την πρώτη σφαίρα, αλλά δεν είχε την ουσία. Εντάξει. Και άπειρος. Αν είχε δηλαδή στη θέση του Βινίσιους, με την εμφάνιση που έκανε χθες ο Βινίσιους, λίγο καλύτερη τελική προσπάθεια και περισσότερη ουσία στο παιχνίδι, δηλαδή να δώσει την assist εκεί που έπρεπε για παράδειγμα, που θα βγάζε μόνο τον Μπενζεμά, θα βλέπαμε άλλο. Θα είχε ξεφύγει το σκορ, νομίζω, εκεί μέχρι το 30-35. Επειδή το είδα ως φίλαθλος, στην αρχή ο Βινίσιους άκουσε αρκετά καντήλια. Εκεί στις δύο φάσεις που έγιναν μέσα σε ένα λεπτό, στο 25 εκεί. Ναι, 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 ναι. Άκουσε καντήλια. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα περισσότερα τα πήρε ο Μπέιλ πάνω του. Ναι. Τα μάζεψε. Σαν να είπε, Αντώνη, φτάνει το παιδί, άστο. Τώρα σειρά μου. Είμαι εγώ εδώ. Μετά από καιρό. Σε μεγάλο παιχνίδι μου άρεσε ο Κασεμίρο. Μετά από καιρό ένιωσα ότι σαν να επέστρεψε ο Μόντριτς. Γιατί δεν είναι, έχω μέτρια δείγματα γραφής και από τους δύο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως γιατί στο μυαλό μου οι απαιτήσεις μου από αυτούς είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε ρυθμό παιχνιδιού, σε κυκλοφορία μπάλας, σε μαρκαρίσματα ειδικά από τον... από τον Κασεμίρο που τον περιμένω. Τον περιμένω να ανέβει. Να εμφανιστεί. Γιατί δεν πολύ εμφανίζει. Δεν είναι ο περσινός Κασεμίρο δηλαδή. Και ο Μόντριτς τώρα άρχισε λίγο να ξαναβρίσκει πάλι τα πατήματά του. Εντάξει, ήταν και μεταβατική περίοδος της Ρεάλ. Χθες είδα έναν Μόντριτς από τα παλιά, θα έλεγα. Έτρεχε, κλωτσούσε, έδωσε 3-4 κλωτσιές στον Άρτουρ εκεί. Το στραβοκοίταξε 2-3 φορές. Πήρε την μπάλα, την κουβάλισε, κινήθηκε στο χώρο. Προώθησε το παιχνίδι. Κασεμίρο μπήκε λίγο, έκανε και ένα λάθος κοντρόλ με τον που τον πίεσε λίγο μέση. Πήγε να γίνει λίγο το στραβό. Αλλά εντάξει, πάλι καλά. Ανασταλτικά η Ρεάλ ήταν αρκετά καλή. Γι' αυτό και κράτησε και το σκορ. Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι έτσι πως κύλησε το παιχνίδι στην η συνολική του εικόνα. Εγώ ακόμα και με ένα και 0-1 ή 1-2 να έλυγε, δεν θα έλεγα ότι προκριθήκε η Ρεάλ. Γιατί το που λέγαμε, λέω ότι τη Ρεάλ τη φοβάμαι πιο πολύ στον Μπερναμπέου. Η αλήθεια είναι αυτή. Από ό,τι δείχνουν και τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Κάνει κανένα νέο πάρτι και ο Μέση, λέτε. Όχι, δεν λέμε. Ας μην το λέμε. Τι θέλουμε να πούμε, ή. Πάντως, χθες πρωταγωνιστές ήταν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, οι δύο οι νεαροί, ο Μάλκομ και ο Βινίσιος. Αλλά εντάξει, ο Μάλκομ βρήκε τον γκολ και εκείνος έδειξε όμως πολλά, όπως και ο Βινίσιος, ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα, πολλά τρεξίματα, σαν να το πήραν πάνω τους. Εφόσον έλειπαν και εντάξει, ο Μέση και ο Ρονάλντο ούτως ή άλλως. Ο Μάλκομ εκμεταλλεύτηκε λίγο το Μαρσέλο που δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα. Έχει πάρει κιλά, λένε. Τον έχει στον πάγκο λόγω των κιλών ο Σολάρι. Τον έβαλε, έπαιξε. Το εκμεταλλευτήκανε λίγο από εκεί. Ευτυχώς όχι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να τη βρει την άκρη ο Μαρσέλο. Και πάμε στο Everton Manchester City. Ένα κλικ πάνω σε ταχύτητα. Πραγματικά η διαφορά ήταν όταν. Οι δύο. Επειδή η αλλαγή ήταν άμεση στο ημίχρονο, μόλις αλλάζει το κανάλι και βλέπεις. Ξαφνικά να αλλάζει ο ρυθμός. Λες τώρα τι έβλεπα. Ποδόσφαιρα έβλεπα και πριν. Και έβλεπες κλασικό που είναι. Δεν έβλεπες. Ξέρω εγώ. Λεγανές με Χετάφε. Έβλεπες Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Και βάζει Αγγλία, βλέπει το Everton City αμέσως μετά και λες τι γίνεται τώρα, το ίδιο παίζουν. Εντάξει, aggressive παιχνίδι, άλλο στυλ τελείως. Τελώς διαφορετικό. Και τώρα κοιτάζαμε κιόλας και το πρόγραμμα της Everton. Και λίγο νιώσαμε μια δυσκολία. Δηλαδή το Μάρκο Σίλβα που ζορίζεται, που είναι σε σκηνιά. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα ότι υπήρχε θέμα. Απόλυσής του. Το πρόγραμμα της Everton από εδώ και πέρα είναι που σε πονά και που σε σφάζει.
Δηλαδή τα επόμενα εντός έδρας έπαιξε με την Manchester City εντός έδρας και μετά έχει να παίξει με την Liverpool, με την Chelsea, με την Arsenal και με την United. Τα εντός είναι αυτά. Τα εκτός είναι εκτός. Αλλά τα εντός της όλα είναι ένα και ένα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Και πώς το ζητούσαμε για την ψυχολογία. Ναι. Πες για μεγάλο ρόλο. Των ομάδων. Και τώρα που πλέον με παιχνίδι παραπάνω μεν, αλλά οι Άγγλοι από χθες το σημειώνουν. Γιατί οι Άγγλοι αυτά τα ψάχνουν. Δηλαδή δεν τα αφήνουν δευτερόλεπτο. Δηλαδή εγώ το tweet για το ότι η Manchester City επέστρεψε στην κορυφή για πρώτη φορά μετά από τις 10 Δεκεμβρίου, όταν και είχε πάει στην κορυφή έχοντας κερδίσει την Everton στον πρώτο γύρο και το ξανά έκανε κερδίζοντας πάλι την Everton. Αυτά δεν τα αφήνουν οι Άγγλοι. Δεν πέφτει κάτω τίποτα. Κάτω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πρώτη η City στην βαθμολογία. Μπορεί να έχει ένα παιχνίδι παραπάνω, αλλά στην ισοβαθμία, επειδή μετράει το σύνολο τερμάτων, τον goal average που λέμε, τον goal difference, είναι πρώτη. Δυσκολεύτηκε η City χθες, γιατί δεν το είδα το match. Η City δυσκολεύτηκε επειδή ήταν το σκόρ 0-1 για ώρα. Ήταν ανοιχτό. Δεν δέχτηκε φάσεις να πεις ότι η Everton έκανε τις μεγάλες ευκαιρίες ή το πούλησε. Η Everton στάθηκε πολύ καλύτερα από όσο είχα εγώ στο μυαλό μου για τέτοιο παιχνίδι. Στο τέλος τα έπαιξε όλα και όλα. Εντάξει, ήρθε το 0-2 στο λεγόμενο 90 φεύγα. 97 κιόλας. Και με 7 λεπτά καθυστερήσεις. Ναι, έχει τραυματισμό. Έχει μια φάση με τραυματισμό και άρχισαν πολύ. Αλλά ήταν στα κόκκινα η City μέχρι τέλος. Επειδή ακριβώς σου κόρταν στο 0. Παρότι δεν δέχτηκε τη φάση όπως λέει ο Αντώνης. Ναι. Ως συνήθως τα καθαρίζει τα μάτσο. Ναι. Οπότε λογικό να αγχωθεί. Ο Γκουαρδιόλα τον έπιασε κάμερα σε μια φάση και στο 93 ήταν που ήταν όρθιος εκεί στη γραμμή μπροστά στο πλάγιο και οριόταν. Στα κόκκινα. Και για να τα λέμε όλα, η Manchester City του Φερναντίνιο. Ναι. Τελευταία φορά πότε τον είδα. Α, με τη Λίβερπουλ. Που βλέπαμε το μάτς και δεν ήξερα τι να πω. Δεν ήξερα τι να πω. Ήτανε σε όλα, ήταν σωστός. Η μάντηση του Φερναντίνιο. Έγινε πολύ κουβέντα για τα αποτελέσματα της City χωρίς τον Φερναντίνιο. Θεωρήθηκε υπερβολικό. Εντάξει. Είναι γεγονός ότι σε μια τέτοια ομάδα, με τέτοιο ρόστερ, δεν είναι εύκολο να πεις ότι είναι η City του ενός. Και αυτό είναι που κάνει τη City να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα. Είναι ο παίκτης που δίνει ισορροπία. Είναι ο παίκτης που, όπως προείπες, δίνει την απλότητα. Είναι απλός σε όλα. Στις πάσεις του, στα μαρκαρίσματά του, είναι εκεί που πρέπει. Όταν θα κάνει την παλιά του μεγάλη στην πλάτη, θα την κάνει. Στο μεσοδιάστημα, τη διπλανή την πάσα. Και απλότητα. Ναι, και όταν έχει συμπαίκτες να εκμεταλλευτούν για να αξιοποιήσουν την απλότητα. Εννοείται. Πας μπροστά. Φαίνεται και το απλό, ακόμα πιο απλό. Παίρνεις πρωτάθλημα Αγγλίας και διεκδικείς να το κρατήσεις. Απέναντι στη Λίβερπουλ, η οποία με νύχια και με δόντια, με ένα, όπως λένε συνήθως, πιο κοντό ρόστερ. Κοντό. Σε ποιότητα. Καταφέρει να την κοντράρει. Και πλέον παίρνουν 13 αγώνες για την Λίβερπουλ, 12 για τη City. Πολλής δρόμος για Αγγλία. Πόσο δε μάλλον τη μιλάμε για πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή και στο 12-12 να κερδίσει η Λίβερπουλ θα είναι στο συν 3. Και έρχεται και το Champions League έτσι, και για τους δύο που και αυτό ίσως παίξει το ρόλο του. Επιπλέον σκέψη. Επιπλέον σκέψεις. Έτσι. Ίσως περισσότερο για τη Λίβερπουλ για αυτό που έλεγα για το ρόστερ. Ίσως για τη City γιατί αρχίζει και μπαίνει η πίεση, το πρέπει. Για το Champions League μιλάς τώρα. Ναι, για το Champions League. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή και μετά η City καταλαβαίνει ότι ναι, εδώ στην Αγγλία μπορούμε, το έχουμε, το παλεύουμε. Στην Ευρώπη τι γίνεται. Αλλά για να βαρύνει η φανέλα. Χρειάζεται και η ευρωπαϊκή διάκριση. Ακόμα και η ατάκα του Guardiola που του συζητήσαν πολύ για εκείνο την νίκη 9-0 στον ημιτελικό του League Cup, του Carabao Cup τέλος πάντων. Που η απάντηση του ήταν ότι εντάξει, εγώ πήγα λέει στα γραφεία της City και είδα μια τροπιοθήκη η οποία είχε πολύ λίγα τρόπια. Πρέπει σε όποια διοργάνωση συμμετέχουμε και από τη στιγμή που μπορούμε να την κυνηγάμε. Είπε τέτοιο πράγμα, ε. Ναι. Ότι έχουμε λίγα τρόπια. Είμαι σε μια ομάδα που δεν έχει, λέει. Δεν έχει κατακτήσει καμιά 30 φορές το τάδε, 30 φορές το άλλο να πω ότι
Εντάξει. Είμαστε όλοι στις οργανώσεις, πάμε να το πάρουμε. Παίζουμε σοβαρά, παίζουμε με την ομάδα μας. Δεν είμαστε, α, εντάξει, θα δούμε και η ρεβάνς είναι στην έδρα μας ή παίζουμε δύο-τρεις κατηγορίες ομάδα μικρότερη και θα το αφήσουμε. Νοοτροπία, έτσι, αυτό που θέλει να περάσει. Νοοτροπία. Πολύ σημαντικό. Αχιλλέα, έτσι, χτίζεται αυτό μέσα στα αποδυτήρια, θέλει δουλειά, ομιλίες, φαντάζομαι. Ένας ακόμα λόγος που δεν θα μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επίπεδο. Παίζει τεράστιο ρόλο, παίζει τεράστιο ρόλο. Εγώ δεν θα μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επίπεδο. Πρώτον, γιατί δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν ξεκινάμε το βασικό. Το πιο βασικό από όλα. Το βασικά. Αλλά αν ήξερα. Ναι, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δηλαδή, να κάθεσαι να ακούς τώρα, ε. Όχι, δεν είμαι τύπος που στο 5-0 σκιζότανε. Και δεν θα το έκανα από ειρωνία στον αντίπαλο. Απλά μου βγαίνει ένα, εντάξει, 5-0, 6-0, 7-0, εντάξει. Ας πάμε τώρα το 8 το βάλουμε, να ψάξουμε να κάνουμε δύο ανάποδα ψαλίδια. Μην κάνουμε τα απλά, φτάνει. Τα βάλαμε. Και υπάρχουν άλλοι που στο 8-0 φωνάζουν, βάζουν γκολ και φωνάζουν το συμπέκτη, πάρει την μπάλα και πήγαινε τη σέντρα. Πάμε. Μπορούμε να βάλουμε 9-9, μπορούμε να βάλουμε 11-11, μπορούμε να βάλουμε 22-22. Νοοτροπία. Ναι, διαφορά νοοτροπία. Έπρεπε να το έχω δείξει αυτό, να γεννιόμουν έτσι με κλάση μεγάλου παίκτου. Μεγάλου παίκτου. Αλλά δεν, μόνο στο Σουμπούτο, στο Virtua Striker, στο Football Manager, εκεί, μέχρι εκεί. Εντάξει. Δεν έχουμε, παραπάνω δεν έχω. Δεν δύναμε. Το κλείσαμε και αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της City, η οποία έκανε αυτό που περιμέναμε περισσότεροι, και έρθει την Everton, ήταν το φαβορί. Το έκανε ίσως με πιο δύσκολο τρόπο. Θα μου πεις, εδώ που αρχίζει και φτάνει το πρωτάθλημα, πλέον έχει έρθει Φεβρουάριος, δεν σε ενδιαφέρει ο τρόπος, σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Αυτό κρατάς, αυτό μένει, κανείς δεν θυμάται. Για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 5 παιχνίδια με γκολ μετά το 88, ξέρω ότι τα πήρε. Κανείς δεν θα κάνει να ασχοληθεί ότι ο Πάκος έφτασε στο 87 να βάλει το δεύτερο γκολ. Με τα Γιάννα. Έτσι, η ουσία μετράει. Και ειδικά όσο πλησιάζει προς το τέλος το πρωτάθλημα, είναι η ουσία που μένει. Και αυτό που ψάχνουν και οι ομάδες και οι προπονητές. Για το φινάλε θα επιστρέψω μια κουβέντα που πιάσαμε λίγο στην αρχή. Για την ψυχολογία. Και πάνω στο θέμα του Πασχαλάκη θα επιμείνω. Είμαι σίγουρος ότι είναι το talk of the town. Όλο αυτό το... Γιατί τον έβαλε. Έκανε το λάθος. Θα το κουβαλάει. Δεν θα το κουβαλάει. Κατά πρώτον, έχω την εντύπωση ότι περισσότερο από κάθε άλλη θέση, στην θέση του τερματοφύλακα, ο προπονητής νούμερο ένα έχει την εμπιστοσύνη. Έχω στο μυαλό μου ότι ο Λουτσέσκου δεν θεωρεί τον Ρέι κακό παίχτη. Έχει στο μυαλό ότι όταν τον εμπιστεύτηκε, ο Πάουκ δεν μπορούσε να πάρει εκτός έδρας νίκη. Πάντα κάτι γινόταν και έτρωγε ένα γκολ. Ένα πήγαινε μέσα, ένα έγραφε. Φταίει αυτός. Μπορούν 10 να μου πούν όχι. Θα το δεχτώ. Είναι από διοπομπέως που τράγος στο μυαλό του Λουτσέσκου. Να το δεχτώ. Ό,τι και αν είναι, έχει πάρει μια απόφαση την οποία τη στηρίζει σε κάτι που το νιώθει εκείνος μέσα του. Αυτό πιστεύω εγώ, έτσι. Έτσι το βλέπω. Νιώθω δηλαδή το θέμα του Πασχαλάκη είναι θέμα απόλυτης στήριξης και πίστης που έχει ο Λουτσέσκου στον Πασχαλάκη. Και αυτή είναι η απάντηση στο γιατί πιστεύω ότι δεν θα τον επηρεάσει αυτό το λάθος. Με φόντο το παιχνίδι της Κυριακής. Μιας και λέμε για λάθη, χθες ο Γιαννούλης κάνει λάθος, για παράδειγμα, στη φάση του πρώτου γκολ του Πανιωνίου. Και ο Λίρατζης που χάνει τον Τουρμισάη και πλασέρα μαρκάνε στο μισό μέτρο. Εδώ τώρα, επειδή είχαμε και χθες την κουβέντα για τους νεαρούς και για το πόσο υπομονή χρειάζεται, αν έτσι αξίζει μια αναφορά να κάνουμε σε αυτό. Ότι, εντάξει, ήταν τώρα το μάτσο του κυπέλου και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη γκρίνια, αν θέλει, για το πώς ήρθετε με έναν τρίτο. Αν ερχόταν κάτι τέτοιο από λάθη από τους δύο συγκεκριμένους παίκτες σε μάτσο πρωταθλήματος, φαντάζεστε λίγο τι θα ακολουθούσε έτσι. Σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα στο πρωτάθλημα. Ναι. Διαφορετικές καταστάσεις. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει το πρωτάθλημα, τον κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Αυτά τα λάθη τώρα δεν θα ήταν και πολύ αποδεκτά. Σίγουρα θα βγαίνανε κάποιες γκρίνιες. Τι κάνει, α, δεν μπορεί, α, δεν, αλλά
πρέπει να υπάρχει και λίγο διάρκεια στα παιχνίδια του παίχτη. Ναι. Δηλαδή με ένα μάτς κακό δεν σημαίνει ότι είναι κακός ή ότι α, δεν θα τον ξαναβάλω ποτέ. Πρέπει να πάρει ρυθμό, πρέπει να πάρει ευκαιρίες, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Όλοι κάνουν λάθη, δεν γίνεται να μην κάνεις λάθη. Πόσο μάλλον τα πρόκειται για δύο νεαρούς παίκτες. Χρειάζεται υπομονή και εμπιστοσύνη. Σίγουρα. Για παράδειγμα, εγώ δεν περίμενα να έχει φτάσει. Πόσο έχουμε σήμερα, 7. 7 Φεβρουαρίου και να έχει πάρει 4 παιχνίδια ο Λίρατς. Έστω και αν είναι μέσα κυπέλου. Δεν το περίμενα. Ήταν μια επιλογή του Λουτσέσκου. Δόμησε έτσι στο μυαλό του τη δεξιά του πλευρά. Δόθηκε ο Κίτσιου δανεικός. Γιατί όταν δόθηκε ο Κίτσιου, κατάλαβα ότι ο Κίτσιου πάει για δανεισμό και θα μείνει ο Μάτος με τον Λίρατζη. Είχα στο μυαλό μου ότι λες να αρχίσει να δίνει ευκαιρίες και αντίστοιχα να είσαι στο Μάτος. Και το έκανε. Που πέρυσι δεν θα το έκανε. Όχι, δεν θα το έκανε, δεν το έκανε μάλλον. Όχι, δεν θα το έκανε. Δεν το έκανε. Έτσι δεν το είδαμε. Δεν το έκανε. Τον Μάτος τον είχε πέρυσι, πλήνε βάλε. Δεν άλλαζε ούτε στην προπόνηση. δεν άλλαζε που λέει ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κέρδος και για τον, ΠΑΟΚ και για τον Λουτσέσκο. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ, κυρίως για την ομάδα. Είναι, γιατί σου μένει ο παίκτης, αρχίζει και παίρνει παιχνίδια. Ψυχολογία. Πατάει καλά στα ποδιά του. Καταλαβαίνει καταρχήν τι σημαίνει όχι όταν θα κάνει δύο παιχνίδια καλά. Όταν θα έρθει η στραβή. Όταν θα έρθει το κράξιμο από τον προπονητή. Όταν θα έρθει το κράξιμο στο μανταλάκι που λέγαμε. Και από τον δηλαδή, κόσμο, έτσι. Από τον κόσμο, από τη βοή του γηπέδου, από τα μέσα. Τα γιουχαρίσματα, τέλος πάντων, στο γήπεδο. Όλα αυτά. Το πώς θα αισθανθεί και πώς θα το αντιμετωπίσει. Ναι, γιατί θυμάμαι μια δήλωση του Γλύκου που έλεγε. Εντάξει, οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου λέει ακούνε όταν τους αποδοκιμάζουν. Λέει, αλλά εμείς θεματοφυλάκες, επειδή είμαστε ακίνητοι πολλές φορές, όχι μόνο λέει ακούμε τη βοή, αλλά και ακούμε και ακριβώς τι μας λένε. Ένα παραπάνω. Αυτός είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Αυτός ήταν. Αυτός είναι. Και αυτός θα είναι. Έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Και αυτός θα είναι. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό λέγαμε πριν για προσωπικότητα. Υπάρχουν και κάποιοι που αντέχουν σε όλο αυτό. Φίλοι μου ξεχωρίζουν. Υπάρχουν και φίλοι μου που είναι σαν εμένα, δηλαδή με το ποδόσφαιρο έχουν συναντηθεί απλά τυχαία μέχρι την Αλάνα. Και στο 5. Αυτοί που ήμασταν εμείς που στη γειτονιά παίζαμε επειδή φέραμε την μπάλα. για κανέναν άλλο λόγο. Μου έλεγε, μου λέει εντάξει, εγώ δεν νομίζω να συγκράτουσα τα νεύρα μου. Αν μου λέει κανένα γαλλικό, επειδή λέει ξέρω γαλλικά. Θα απαντούσα στα γαλλικά. Θα απαντούσα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πήγε τρεις. Ναι, το πρώτο ημίρο του άγχους δεν σε άφησε να το καταλάβεις. Αγγελέα, μην ανοίγεστε. Τώρα το όχι, εμείς πρέπει να το πούμε αυτό. Εσύ μην ανοίγεσαι. Εμείς δεν ανοιχτήκαμε καθόλου. Λοιπόν, στο ανάλυση το βάλαμε στο μικροσκόπιο όλα όσα είδαμε στα παιχνίδια κυπέλου. Κατά τη διάρκεια τη χθεσινή μέρα και του ελληνικού και του ισπανικού, αλλά και στο παιχνίδι τη Manchester City στο Liverpool με την Everton. Τα λέμε αύριο στις 2 Παρασκευή, άρα έχουμε υλικό και την τελευταία μας κουβέντα στο δρόμο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής, έχει δώσει πέναλτι, το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγα λεπτά. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.